Σελίδα 665 είναι από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου. Είναι το κεφάλαιο Ξή, 60 κεφάλαιο. Από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, σελίδα 665 και ένα εδάφιο. Ξή κεφάλαιο, 60 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Σηκώθη τη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σέ. Διότι δου σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη, επί σέ όμως θέλει αναγγείλει ο Κύριος, θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σέ. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί στο φως σου και οι βασιλείς στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτε συναθρίζονται, έρχονται προς σε, οι ίσοι θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν τραφεί εις τα πλευρά σου. Τότε θέλει ειδή και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί, διότι η αφθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε, οι δυνάμεις των εθνών θέλουν συελθεί προς σε, πλήθους καμήλων θέλει σε σκεπάσει και οι δρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά πάντες από Σεβά θέλουν συνελθεί, Χρυσίων και Λίβανων θέλουν συμφέρει και θέλουν συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προς σε. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουν συνείστε εις την χρήση σου. Θέλουν συπροσφεθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφη και ως περιστερέοι στα στηρίδας αυτών. Ενίσαι βεβαίως θέλουσι προσμήνει εμέ και εν πρώτης τα πλοία της θαρσής για να φέρωσι μακρόθεν του Υιού σου το αργύριον αυτόν και το χρυσίον αυτόν με ταυτόν δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου και δια των Άγιων του Ισραήλ διότι σε εδόξασε και ή των αλλογενών θέλουσι ανοικοδομήσει τα τείχη σου και η βασιλής αυτών θέλουσι υπηρετήσει διότι εν τη οργή μου σε επάταξα πλην δια την εύνοια μου σε ελέησα και επίλες σου θέλουσιν είστε πάντοτε ανοιχτέ. Δεν θέλουσι κλειστή μέραν και νύχτα δια να εισάγωσι σε τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία τα οποία δεν ήθελαν σε δουλεύσει θέλουσι να φανιστεί και τα έθνη εκείνα θέλουσι ολοκλήρως ερημωθεί. Ας πάμε και στην επόμενη σελίδα. Να διαβάσουμε τα τελευταία δύο κεφάλαια από αυτό το εδάφιο, από αυτό το κεφάλαιο, 21 και 22. Και ο λαός σου θέλουσιν είστε πάντες δίκαιοι, θέλουσι κληρονομήσει την γην δια παντός. Ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργο του χειρών μου, διαναδοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια και το ελιγοστόν ισχυρών έθνος. Εγώ, ο Κύριος, θέλω επιταχύν τούτο, κατά τον καιρόν αυτού. Αμήν. Ισαΐας ο προφήτης, ένας άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός πραγματικά για να εξαγγείλει το θέλημα εκείνου στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και προφητείες μοναδικές. Σωστά οι μελετητές των γραφών τον αποκαλούν ο πέμπτος Ευαγγελιστής καθώς αυτός έχει αναφέρει με μεγάλη λεπτομέρεια τη γέννηση του Ιησού Χριστού και μάλιστα τη σύλληψη εκ Παρθένου, της Μαρίας της Παρθένου, αλλά και εν γέννη έχει προφητεύσει τα περί του Ιησού Χριστού για τη σταύρωσή Του, για την Ανάστασή Του, αλλά έχει προφητεύσει επίσης και για το έργο του Ιησού Χριστού επί της γης που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αφού προφήτευσε καθαρά για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία με το κεφάλαιο 60 προφητεύει για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία που είναι η Εκκλησία της Δόξης των Εσχάτων Ημερών. Μία Εκκλησία μοναδική που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο καθώς ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο μαρτυράει λέγοντας «Σηκώθητη, φωτίζου, εσύ», θα το δούμε παρακάτω, «εκκλησία των εσχάτων ημερών, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε
προσέ επισέ, διότι σε λίγο σκότος θα σκεπάσει όλη τη γη και ζόφος βαθύ σκοτάδι πνιχτό της κόλασης του κάτω κόσμου θα σκεπάσει όλα τα έθνη. Αυτή είναι η προφητεία για το μέλλον, αλλά πριν από αυτό που θα συμβεί στο μέλλον με την αποκάλυψη του Αντίχριστου επάνω στην όλη τη γη, καθώς μας φανερώνει και στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού ότι θα έλθει η ώρα του πειρασμού, η οποία μέλει να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Είναι 7 χρόνια σκότους, ζώφου, το οποίο θα έρθει και δεν μπορεί να αλλάξει πορεία, γιατί αυτό το έχει προφητεύσει ο Θεός, και όταν ο Θεός λέγει προφητεία, ο προφητικός λόγος εξάπαντος εκπληρώνεται, αλλά όμως ταυτόχρονα λέγει πριν έρθει αυτό το σκότος και ο ζώφος επί όλη την οικουμένη και όλη τη γη και όλα τα έθνη, επισέ όμως Εκκλησία του Θεού θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα θα φανερωθεί επάνω σου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεται ο Λόγος του Θεού για την Εκκλησία της δόξης των εσχάτων ημερών, αλλά ταυτόχρονα έχει πει ότι το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και όλοι οι άνθρωποι θα τρέχουνε ζητώντας από τον Κύριο την διδασκαλία. Μάλιστα το λέει πολύ καθαρά, έλθετε θα λένε όλα τα έθνη και οι λαοί που θα εισέρχονται στην Εκκλησία αυτή, τη Μία, την Αγία, την Αποστολική, όπως αποκαλύπτεται και στο άσμα ασμάτων. Πολλές θα είναι οι βασίλισσες, 70 βασίλισσες, 80 οι παλακές, αναρρύθμιτοι οι νεάνιδες, αλλά εκείνη την περίοδο των εσχάτων ημερών μία θα είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή που γεννήθηκε και μοιάζει με τη μητέρα της που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία των εσχάτων ημερών θα λένε ασαναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού, και εκεί θα διδάξει σε εμάς ο Κύριος τα σωδούς αυτού για να περιπατήσομεν εν τες σωδείς αυτού. Και ακόμη αναφέρεται στο ΚΕ επίσης του προφήτου Ισαΐα, καθώς λέγει ότι στο όρος εκείνο θα γίνει μεγάλη ευλογία, και μάλιστα το χαρακτηριστικό θα είναι ότι σε αυτό το όρος θα αφανίσει ο Θεός τον περικαλύπτοντα με κάλυμα τους ανθρώπους απίστων όντων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και σε αυτό το όρος των εσχάτων ημερών ο Κύριος θα επιλάμψει και θα καταργήσει και τον καλύπτοντα με κάλυμα απιστίας τους ανθρώπους, αλλά και το κάλυμα της απιστίας θα καταργήσει, και τότε θα λάβει χώρα αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα θέλει καταπεί τον θάνατον εν νίκη, και ο Απόστολος Παύλος λέγει όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, τότε θα λάβει χώρα το γεγραμμένο, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Και έτσι λοιπόν επιστρέφουμε στο 60 κεφάλαιο που διαβάσαμε του Ιερεμία του προφήτου, ο οποίος, το ξύ κεφάλαιο, ο οποίος περιγράφει πια σε λεπτομέρειες το τι θα γίνει, το τι θα γίνεται εκείνες τις ημέρες, τις λίγες τελευταίες ημέρες στην Εκκλησία του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι ο Απόστολος Πέτρος μας έχει προφητεύσει πριν γίνουν όλα αυτά, δηλαδή πριν έλθει η εφταετία του Αντίχριστου, το σκότος και ο ζόφος, πριν έλθει η ευλογία
η τέλεια του Θεού στην Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, θα φτάσει ο καιρός που να αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκον του Θεού. Η κρίση του Θεού για καθαρισμό, για αγιασμό, καθώς μόνο ο Θεός και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να φυσήξει και πάλι με δύναμη επάνω στην Εκκλησία των Εσχάτων ημερών και να διακαθαρίσει το αλώνιόν του, ώστε να το προετοιμάσει για τις τελευταίες ημέρες της δόξης του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία, την οποία ο Κύριος αποκαλεί οίκον της δόξης μου, ο ίδιος λέει ότι εγώ θα δοξάσω τον οίκον της δόξης μου, καθώς θα έρχονται έθνη στο φως σου και βασιλείς εις τη λάμψη της Ανατολής σου, και προτρέπει με πίστη να κοιτάξουμε, και αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί, που ο Θεός πιστεύω ότι θέλει να μας δώσει σήμερα, με πίστη να κοιτάξουμε γύρω μας για όλους αυτούς που εμείς βλέποντες δεν καταλαβαίνουμε τι θα κάνει ο Θεός. Ο Θεός όμως, που γνωρίζει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον, μας βεβαιώνει ότι ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς σου και δες με τα μάτια της πίστεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Όλοι αυτοί συναθρίζονται. Όλοι αυτοί συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Αυτοί που σε λυπούν σήμερα, αυτοί που σε καταφρονούν σήμερα, αυτοί που σε εγκαταλείπουν σήμερα, ακόμη και σε μισούν και σε αποφεύγουν. Αυτό είναι το θαύμα, αδελφοί αγαπητοί, των Εσχάτων ημερών. Να στρέψουμε με προσοχή δίπλα μας για όλους αυτούς που μας λυπούν, που μας καταφρονούν, που μας αποφεύγουν και μας εγκαταλείπουν και μας μισούν ακόμη. Όλοι αυτοί θα είναι εκείνοι τους οποίους ο Θεός θα προσκαλέσει, αυτούς τους οποίους ο Θεός θα προσεγγίσει με το δικό του μοναδικό τρόπο, και αλλάζοντας και την καρδιά τους και τη λογική τους, και αποκαλύπτοντας σε αυτούς το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει όλους τους πιστεύοντας. Θα τους αποκαλύψει λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού, τη δύναμη του Θεού, και πάρα πολύ εύκολα, χωρίς τη δική μας προσπάθεια, χωρίς να βοηθάει καθόλου η δική μας αγωνία, χωρίς να βοηθάει καθόλου ο δικός μας φόβος, ο ίδιος ο Θεός θα μετατρέψει τους λύκους ακόμη, που στην πραγματικότητα δεν είναι, αλλά εμείς τους βλέπουμε. Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιων ανθρώπων και τέτοιου ανθρώπου ήταν ο Σαούλ, ο οποίος έγινε Απόστολος των Εθνών, Απόστολος Παύλος, διώκτης βάρβαρος της Εκκλησίας του Χριστού, που έφτασε μια στιγμή μόνο ο Κύριος να τον επισκεφθεί, να τον γκρεμίσει από το άλογο της υπερηφάνειας του, να τον ρίξει κάτω τυφλό μόνο με φως που υπερεύαινε τη λαμπρότητα του ηλίου, να τον τυφλώσει, να ανοίξει τα αυτιά του και να ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, την προσδιορισμένη από το Θεό στιγμή που ο Θεός θα αποφασίσει να επισκεφθεί αυτούς που σε λυπούνε, που σε καταφρονούνε,
που σε εγκαταλείπουνε, που σε μισούνε και που σε αποφεύγουνε πιθανόν και μεταυδελιγμίας. Μια στιγμή επίσκεψης του Θεού είναι αρκετή να μετατρέψει τον άνθρωπο σε πρόβατο του Κυρίου, σε άνθρωπο του Θεού, να αλλάξει τις επιθυμίες της σαρκός του από αμαρτωλές σε άγιες, τις επιθυμίες της καρδιάς του από πονηρές σε αγαθές και την λογική του πνεύματός του από υπερήφανη σε ταπεινή, χαρίζοντάς του πνεύμα πράων και ησύχιον. Μια στιγμή εκείνο που ζητάει από σένα ο Θεός είναι να φυλάτεις το λόγο της υπομονής του. Όπως ο Θεός δεν βραδύνει να έλθει καθώς τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βραδύνει αλλά μακροθυμεί, περιμένοντας να έλθει ο καιρός της επίσκεψης του Ιησού Χριστού, που θα προσκαλέσει σαν τον καλό ποιμένα τα πρόβατα της βοσκής του και θα τα διαχωρίσει από τα κατσίκια του κόσμου. Μία στιγμή, κάνε υπομονή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά πρόσεξε, μην δηλιάσεις. Γι' αυτό να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, το οποίο είναι το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός, όχι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, αλλά και να μην αποκάμεις. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Και θα δείτε τη δόξα του Θεού που θα ανατείλει, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού σε σένα, και θα φανερωθεί μέσα στην Εκκλησία. Λίγο υπομονή ακόμη, και ο Κύριος είναι αυτός που μπορεί και θα μεταμορφώσει τους ανθρώπους από διώκτας γεμάτους μίσος και οργή, όπως είχε ο Απόστολος Παύλος καταρχάς Σαούλ, σε ανθρώπους που θα δοξάζουν και θα υπηρετούν το όνομα του Κυρίου. Θα τους αλλάξει την καρδιά να μπορούν και να αγαπήσουν και να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν. Θα τους αλλάξει το πνεύμα για να μπορούν και να συγχωρήσουν και να εκφράζουν μπροστά στους άλλους ανθρώπους το έργο του Θεού με λόγια καθαρά πίστεως και δυνάμεως. Και στη συνέχεια θα τους βαφτίσει και με Πνεύμα Άγιο. Γιατί είναι γεγραμμένο έτι, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν το καιρό εκείνο, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει, και θα τους δώσει και αποστολή, καθώς αποστολή έχει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, για να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, για να κηρύξω άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, για να παρηχωρήσω όλους τους πενθούντας, οδηγώντας τους στη Σιών, στην Εκκλησία, την επουράνιο Ιερουσαλήμ των εσχάτων ημερών. Και εκεί θα μεταμορφώσω τη στάχτη τους, την ταπείνωσή τους, σε ωραιότητα, και το πένθος τους σε έλεο νεφροσύνης,
και τι του πνεύματος της ακιδείας, της αφροντισιάς θα τους ενδύσω στολήν ενέσεως και θα ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έργο μέγα υπάρχει μπροστά μας, το οποίο εάν το δούμε πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και δεν απιστήσουμε, αν το δούμε με πίστη στο Λόγο του Θεού, θα το απολαύσουμε και εδώ αλλά και στους αιώνες των αιώνων. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν είναι, πιστεύεις τούτο? Εάν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Αν δεν πιστέψεις θα περάσει η δόξα του Θεού από δίπλα σου και δεν θα καταλάβεις τίποτα. Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Πρώτα θα αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκον του Θεού. Εκεί πρέπει να μην αποκάμουμε. Εκεί πρέπει να μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι, αγωνιζόμενοι τον αγώνα τον καλό, όπως ο Απόστολος Παύλος, περπατώντας ακριβώς την οδό που ο Θεός έχει προετοιμασμένη κατά τη Θεία και Αγία πρόνοιά Του για τον κάθε έναν από μας, και φροντίζοντας να διατηρούμε την πίστη μας στον Ιησούν Χριστόν και τα Λόγια Του. Είναι αγώνας, αλλά είναι αγώνας καλός. Είναι πορεία σε τεθλιμμένη οδό, αλλά οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι αφιέρωσης να διατηρήσεις την πίστη σου αμετακίνητη. Γιατί ο οίκος του Θεού αποτελείται από μέλη του σώματος του Χριστού. Και κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι κεφαλή σου ο Χριστός. Παίρνεις από εκεί εντολές και διαταγές. Πραγματικά ζεις εν Χριστώ Ιησού. Ουδε μία κατάκριση δεν υπάρχει εις τους εν Χριστώ Ιησού, αλλά τους περιπατούντας κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Είναι αγώνας. Είναι αγώνας να αγωνίζεσαι, να εισέλχεσαι δια τη στενή πύλη. Γιατί στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι αγώνας. Δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός βίων ανθόσπαρτων? Δεν μας υποσχέθηκε φαρδιά και ευρύ, φαρδιά πύλη και ευρύχωρων οδών? Δεν μας προτρέπει, αν και υπάρχει η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρος οδός, να περπατάμε από εκεί. Αντιθέτως, μας προτρέπει με δύναμη, με αλήθεια, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και η οδός είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και επειδή ξέρει ο Θεός τη φύση μας, την ανθρώπινη, την αδυναμία μας, τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, μας έχει δώσει όπλα συγκλονιστικά, ανίκητα. Μας έχει δώσει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Από πάσης αμαρτίας. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Ήταν, θυμάμαι, μια γιαγιά η οποία ήρθε σε εξομολόγηση και είπε, εμένα δεν μπορεί να με συγχωρέσει ο Θεός. Γιατί, γιαγιά? Γιατί έχω κάνει αυτό. Ναι, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ναι, αλλά έχω κάνει και τ' άλλο. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας.
και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο, από πάσης αμαρτίας, από πάσης αμαρτίας, και στο τέλος σήκωσε το χέρι και δόξαζε το Θεό φωνάζοντας, από πάσης αμαρτίας το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Συγκλονιστικό όπλο δοσμένο να εκχύνεται, να χύνεται και να συνεχίζει να χύνεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Εις άφεση, η συγχώρεση αμαρτιών. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ακόμη πιο ένδοξο όπλο, όσο προχωράμε αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού στη ζωή του χριστιανού. Ο πιστεύσας και βαπτιστής εν ύδατι θα σωθεί. Τι είναι αυτό? Το βάπτισμα σώζει εις μαρτυρίαν αγαθής συνείδησης. Καθώς συμμετέχει ο άνθρωπος δια του βαπτίσματος εις την περιτομή του Χριστού, σε περιτομή αχειροποίητον, όχι της σαρκός, καθώς απεκδίεται με το βάφτισμα και μόνο με το βάφτισμα, απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του. Βεβαίως έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες, αλλά τώρα πρέπει και να φύγουν από πάνω πιο το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και να ενδυθεί Χριστόν, αφού απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Και τώρα είναι έτοιμος ο χριστιανός να προχωρήσει στο μεγαλύτερο ακόμη όπλο, τη μεγαλύτερη ακόμη δύναμη, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μάρτυρές μου για να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή. Και να ο άνθρωπος τώρα επανδρωμένος, εξοπλισμένος με τα όπλα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, μπορεί πια να νικάει, να νικάει τον κόσμο, να νικάει τον εαυτό του, να μπορεί να αντιστέκεται στο διάβολο και ο διάβολος να φεύγει. Αρκεί να επιλέξει ο άνθρωπος του Θεού όχι μόνο να ζει πλέον κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάει κατά το Πνεύμα. Αυτή όλη η εκπαίδευση θα γίνει όταν η κρίση του Θεού θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού και το αποτέλεσμα θα είναι τα τέκνα σου, ο λαός σου να είναι πάντες δίκαιοι. Δικαιωμένοι με το αίμα του Χριστού, χωρίς αμαρτίες απεκδιθέντες στο σώμα των αμαρτιών αυτών, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που δεν είναι πνεύμα δηλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, ώστε πάντες οι εις σου και ο λαός σου θα είναι δίκαιοι, θα κληρονομήσουν τη γην δια παντός. Το κλάδος του φυτεύματός μου, και η Εκκλησία θα είναι πλέον κλάδος του φυτεύματος του Χριστού, το έργο των χειρών μου, ώστε μέσα από αυτό να δοξάζουμε. Ο Κύριος θα επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Αμήν.